Θα συζητήσουμε με την Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και την υπεύθυνη τμήματος ισονομίας φύλων κτλ. Να μην ταλαιπωρώ την Βιβί τη Δάγκα. Καλημέρα σας, ακούμε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και στην κυρία Αναστασίου. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Ιδιαίτερη μέρα. Ναι. Μέρα πάλης είναι και γι' αυτό σήμερα έχουμε και συγκέντρωση στο Σύνταγμα 6,5 ώρα. Γυναικοί σύλλογοι της ΣΟΓΕ, δεκάδες εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι ενός αυτοαπασχολούμενων, για να στείλουμε το δικό μας μήνυμα, που είναι και επίκαιρο νομίζουμε, εκμετάλλευση, πόλεμη και βία, ασπίδα προστασίας υπάλληλου για την ισοτιμία της γυναίκας και τη χειραφέτηση των λαών. Δηλαδή αντικειμενικά θα έχει και ένα τέτοιο χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε. Λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν... Με βάση τον νέο πόλεμο στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο να ανταποκριθείς σε αυτήν την αποστολή? Δηλαδή το να προστατεύσεις τα δικαιώματα της γυναίκας, τις νέες μορφές καταπίεσης, διακρίσεων, το εργασιακό, τη μητρότητα. Δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι ακριβώς έτσι. Ότι κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο βαριές οι συνέπειες μιας πολιτικής που λογαριάζει όλες αυτές τις ανάγκες στη σταθερή εργασία, στο σταθερό ωράριο, με πλήρη δικαιώματα και προστασία της μητρότητας, με αυξημένες ευθύνες στα πλαίσια ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας πρόνοιας και για τη φροντίδα των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων. Λογαριάζει λοιπόν αυτές τις ανάγκες ως κόστος για το κράτος και με κριτήριο βέβαια τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, τα ωφέλη που μπορεί να έχουν. Και νομίζουμε ότι αυτά αποτυπώθηκαν με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο στην περίοδο των 2 χρόνων της πανδημίας. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, τόσο είναι. Δύο χρόνια ξεκίνησαν και τα μέτρα. Εγώ θέλω να πω, βλέπουμε βήματα να γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι... Και το κυριότερο που θέλω να ρωτήσω, η ανταπόκριση των γυναικών απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες, έτσι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΚΚΕ, γενικότερα, έτσι. Ναι. Αλλά ας μιλήσουμε γι' αυτό. Για την ανταπόκριση και για το αν γίνονται βήματα, αν κερδίζονται αγώνες, αν κερδίζονται στόχοι, αν διαμορφώνεται ένα τέτοιο πλαίσιο που ενθαρρύνει τις γυναίκες να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ευαισθητοποίηση μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν και αποτέλεσμα όσων είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού που συζητούσατε και με την κυρία Αναστασίου λίγο πιο πριν, αλλά και από το χώρο του πολιτισμού. Οπωσδήποτε αυτή η ευαισθητοποίηση είναι μια καλή βάση για να οργανωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά η αγωνιστική διεκδίκηση, για να μπορεί να υψωθεί μια πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε γυναίκα που βιώνει αυτή την πολυμορφή βία. Και η βία αυτή, η σεξουαλική που φτάνει ακόμα και στη δολοφονία μιας γυναίκας, είναι η κορυφή του παγόβουνου, λέμε εμείς, γιατί πρώτα απ' όλα μια γυναίκα έρχεται αντιμετωπή με μια σειρά οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που την αφήνουν εδώ που τα λέμε ευάλωτη σε μια σειρά κινδύνους. Ποιες είναι αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες? Νομίζω το απαντάει η ίδια η ζωή. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν κάποια στοιχεία για τις γυναίκες οι οποίες έχουν απευθυνθεί στα συμβουλευτικά κέντρα και στους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Ελάχιστοι είναι. Ελάχιστοι. 19 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εργαζόμενες, άνεργες και συνταξιούχοι. Μάλιστα, στους ξενώνες, αν δεν κάνω λάθος, το 82% είναι άνεργες γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαν δυσκολία να χειραφετηθούν οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, να μπορέσουν να πατήσουν στα πόδια τους οι γυναίκες και να απεγκλωβιστούν από μια βίαιη παθογόνα διαπροσωπική σχέση. Αλλά νομίζω με βάση και τη συζήτηση που έχετε ανοίξει και με την κυρία Αναστασίου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτά αποτυπώνονται και στον χώρο του αθλητισμού. Βέβαια.
με την έννοια δηλαδή ότι η πορεία μιας αθλήτριας, ενός νέου αθλητή, καθορίζεται από διάφορους, από διάφορα εμπόδια που βάζουν αντικειμενικά, τώρα λέω, οι διάφοροι παράγοντες στον αθλητισμό κτλ. Οπότε θέλει να αναπτυχθεί ένα δίχτυ ασφαλείας και εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την οργάνωση κάθε γυναίκα στο γυναικείο σύλλογο, στο εργατικό της σωματείο, στο σύλλογό της, όπου εκεί πραγματικά μπορεί και, να το πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το χώρο του επιστημισμού τουρισμού, θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά ο εργοδότης μιας μεγάλης επιστημιστικής αλυσίδας να ασκήσει τέτοιους εκβιασμούς στην εργαζόμενή του. Αν έχει ένα ισχυρό σωματείο επιχειρησιακό απέναντί του που παλεύει για το σύνολο των αναγκών μας με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Εγώ θα πω, για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή, όπου υπάρχει μια φωνή μπορεί να δημιουργήσει μια ενόχληση. Όπου υπάρχουν φωνές ενωμένες υπάρχουν κατακτήσεις. Οπωσδήποτε. Ναι, και όταν αυτές οι φωνές βάζουν στο επίκεντρο το ποια είναι η γενουσιοργός μορφή βίας, που είναι η ίδια η εκμετάλλευση και η καταπίεση. Και αυτή είναι η μήτρα, αν θέλετε, που γεννά και τον πόλεμο, με την ανασφάλεια που ζουν τώρα χιλιάδες γυναίκες, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, που είτε ψάχνουν να βρουν ένα καταφύγιο, είτε να ξεφύγουν από την κόλαση του υπεριαλιστικού πολέμου μέσω των διαδρομών της προσφυγιάς. Και σε αυτές εκφράζουμε πραγματικά την αλληλεγγύη μας. Γι' αυτό λέμε ότι και σήμερα στο Σύνταγμα πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα «Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών», μόνος δρόμος υπάλληλοι των λαών, για να μπορέσουν πραγματικά να βγουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες κόντρα στην πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων, επιχειρηματικών κολοσσών και όλων των υπεριαλιστικών του συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ, που βομβαρδίζει καθημερινά τα δικαιώματά μας σε συνθήκες ειρήνης, πολύ περισσότερο σε συνθήκες πολέμου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δάκα, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.